Η συζήτηση στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή αφορούσε μόνο το κομμάτι της διεύρυνσης του υφιστάμενου τιμολογίου κατά το κομμάτι που αφορούσε την, το κοινωνικό τιμολόγιο. Προφανώς τις συζητήσεις δεν τις φοβόμαστε και, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά και η δικιά μας η παράταξη είναι, είμαστε εκείνοι που και υπήρξαμε δημοτική αρχή και με στένους και φανερά υποστηρίξαμε τις απόψεις μας και δεν διστάσαμε όταν μας έμπαιναν ερωτήματα και από συγκεκριμένους φορείς, για παράδειγμα το συντονιστικό των συνταξιούχων που έθετε με έμφαση κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά το 80%, να απαντήσουμε σοβαρά και υπεύθυνα για αυτά τα ζητήματα. Όταν λοιπόν και θα έρθει η ώρα για να αλλάξουν κάποια πράγματα στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑ, θα παρουσιαστεί όπως επιβάλλει ο νόμος και η ανάλυση με τα έργα και ποια είναι η οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑ, ούτως ώστε να τεκμηρωθεί και η όποια αλλαγή στην απόφασή μας. Άρα η πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τη μείζωνα αντιπολίτευση, άρα ψεύδεται στο δοκίο τύπου τη μείζωνα αντιπολίτευση. Αυτό μου λέτε τώρα. Κύριε Πακρατσά, εγώ αυτό το που λέω. Ότι ψηφίστηκε το 80% στην τελευταία συνεδρία. Κύριε Πακρατσά, και την ανακοίνωση από τη δημοτική κίνηση. Αυτό που λέω είναι ότι ο τόπος έχει αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα, ο τόπος αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και πρέπει να να βλέπουμε τα μεγάλα και όχι αφορμές για να αντιεκδικούμε μεταξύ μας για το αν ήταν έτσι ή αν είναι αλλιώς. Έχουμε μπροστά μας την τεράστια πρόκληση της μεταλλεγνητικής περίοδου, έχουμε να απαντήσουμε σε πολλά και μεγάλα προβλήματα, έχουμε τα ζητήματα της πληθυσμιακής και οικονομικής συρρήκνωσης της περιοχής μας και πρέπει να σταθούμε υπεύθυνα απέναντι σε αυτά.